Ωραία. Καλησπέρα σας. Σε ενημερώσω πως κόπηκαν 29.132 εισιτήρια. Στη διάθεση σας είναι ο προπονητής μας, ο κ. Πέδρο Μαρτίνς, γνωστή διαδικασία, ονοματικό μου και το μέσο που προσωπείτε. Βεβαίως πριν από τις ερωτήσεις θέλει ο κόσμος να δηλώσει. Κύριε Δίκαρε, αισθανόητη αστεριτόρια ο Δήμος, το φωσίνιο του Πάιου. Pois, e portanto para ele, um grande abraço e pronto, é doloroso neste momento tão complicado para ele, um especial abraço para ele. Θέλει να αφιερώσει τη σημερινή μας νίκη στον Δήμο, τον εθελοντή μας, που έχασε σήμερα τον πατέρα του και είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνον. Η σημερινή θέλει να του αφιερώσει τη νίκη και να του δώσει μια πολύ μεγάλη ενέργεια για κουράγιο. Παρακαλώ για το πρώτο ερώτημα. Βεπίλης από το ΦΟΣ, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια. Πέρα από το να μας εξηγήσει, μάλλον να εξηγήσει στους Ρώσους τι ακριβώς πάθανε, όχι σε εμάς, θα ήθελε να μας πει έτσι λίγο να στιαχτούμε κιόλας αν έχει κάποια προτίμηση από το πρώτο, το δεύτερο, το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στο τρίτο σίγουρα, αν έχει κάποια προτίμηση. Αν στιγμή και να σταβάρσει και να δούμε προφερέντια και γρουπο και προφερέντια από τελόν διακόσμα στάδια και σε. Νόζι, ναι, temos 90 minutos e não podemos facilitar. Esta equipa perdeu em casa com o Porto a seguir. Aos 60 minutos poderia estar a fazer o 4-0 e, portanto, nós não podemos facilitar. Temos que ser muito sérios, muito rigorosos da mesma forma. Da mesma forma como trabalhamos e preparamos este jogo e os jogadores que puseram na prática exatamente aquilo que nós trabalhamos, lá irá ser exatamente o mesmo, porque o jogo ainda não está fechado de maneira nenhuma, a eliminatória não está fechada e, portanto, ainda temos que ser muito, muito sérios e muito responsáveis, porque ainda faltam 90 minutos. Όχι, δεν πρόκειται να απαντήσει σε κάτι τέτοιο, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πρόκειται να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, ο οποίος, όπως όλοι είδατε, μπορεί να έχασε μέσα στο γήπεδο του όταν ήταν στην Πόρτο, όμως όταν πήγε στην Πορτογαλία, στο 60 λεπτό, παρόλο που βγάλει το 4ο γκολ. Επομένως, πρόκειται για έναν πολύ επικίνδυνο αντίπαλο, που πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε ως τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε την ίδια τακτική, την ίδια αποτελεσματικότητα. Δεν πρόκειται να διευκολύνουμε τον αντιπαλό μας, πιστεύοντας πως όλα έχουν τελειώσει. Θα πάμε εκεί γιατί έχουμε ακόμα πολύ χρόνο, 90 λεπτά να παίξουμε. Έχει τελειώσει μόνο το πρώτο μέρος, όμως σίγουρα θα πρέπει να είμαστε το ίδιο επικίνδυνοι, το ίδιο προσεκτικοί και να είναι τόσο αποτελεσματικοί και στο δεύτερο παιχνίδι πριν μιλήσουμε για οτιδήποτε παρακάτω. Καλησπέρα, σα κανένα άλλο από το redstars.gr. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Έχει γονατίσει πολλές μεγάλες ομάδες μας στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Μαζί σας μεγαλύνει ακόμα περισσότερο, με πρόσωπο παράδειγμα τον αγώνα εναντίον της Μίλαν. Χθες μας είπατε, μιλώντας για τον Βαλμπουενά, ότι έχετε μια έκφραση στην Πορτογαλία ότι όταν κάτι παλιώνει, γίνεται καλύτερο. Εμείς στην Ελλάδα λέμε, έχουμε την έκφραση του μαγικού ραβδάκι. Το δικό σας μαγικό ραβδάκι ποιο είναι, ώστε από πέρυσι μέχρι φέτος να βλέπουμε έναν Ολυμπιακό 200-300% καλύτερο, έτοιμο και πιο δυνατό από ποτέ για να κάνει την υπέρβαση την ευρωπαϊκή που όλος ο κόσμος θέλει. Ο Ολυμπιακός είναι πιο βράδυ με το βράδυ με Ευρώπα, το βράδυ αυτό. Είναι από την ούτως κλάδο, όχι πας με το βράδυ, σαν προβλήγουν τώρα στα ελίδα στη στάδια. Κόμψου ήταν σαν σε εκεί, είναι 24 μήνες από τον ευρώ μας. Ο Σέντρον είναι υποτάμπτε σε Βουτόρια Κοντρο Μιλάν, αν το έμουν σε κάσα. Όταν με δείξω και βαλμπονά τον Εντάδο, σε έφασε με γιώμα, πως έφασε Temos muita gente a trabalhar para que hoje acontecesse. O corpo de trabalho, os jogadores que são inestimáveis, a forma como também absorvem a informação que é dada, a forma como preparamos e eles puseram em prática. Por vezes os jogos não correm como nós gostaríamos e não acontece desta forma. Eu acho que hoje foi uma noite a todos os níveis perfeita, porque tudo aquilo que nós trabalhámos, eles meteram em prática. Esse é um fator muito importante, é um fator em que há um compromisso muito grande do grupo. Eu disse na televisão, o Olympiacos é um grande clube, não tinha falado
no final do jogo contra o Basaksehir, é um grande clube. E normalmente as equipas no Karasca que isto amedrontam-se, porque nós temos entrado também muito forte nos jogos. Eu acho que esse é um fator, o jogo em casa, em nossa casa, tem sido fundamental e forte para termos estes resultados. Estes resultados é fruto de um trabalho de muita gente que está ao serviço do clube. Είναι η δουλειά που υπάρχει μαγικό γραμμάκι. Είναι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα τη πολύ σκληρή δουλειά που γίνεται. Υπάρχει μια δουλειά η οποία φέρνει αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι οι παίκτες είναι αφοσιωμένοι. Έχουν τη δέσμευση να κάνουν πολύ καλά αυτό που κάνουν. Δουλεύουν πολύ καλά, μελετάμε πάρα πολύ καλά τη δουλειά μας, προετοιμάζουν πολύ καλά κάθε παιχνίδι. Και με τον τρόπο αυτό έχουν τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός είναι πράγματι μεγάλο σύλλογο, το είπαμε και μετά το τέλο του παιχνιδιού που θα σα εξηγεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε αντίπαλο έρθει να παίξει μέσα στην έδρα μας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Όταν υποδεχόμαστε μέσα στο γήπεδο μας κάποιον αντίπαλο, είμαστε πολύ δυνατοί στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε και μας βοηθάει πάρα πολύ να πάρουμε τα αποτελέσματα. Έχει αποδεχτεί ως τώρα. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε δημιουργήσει αυτό το σύνολο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι, δουλεύουν σκληρά και προετοιμάζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε παιχνίδι και το δείχνουμε στην πράξη. Γι' αυτό που έχουμε δουλέψει μπορούμε να το παρουσιάσουμε. Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Συνέχιση με δύο γονεί που έχετε δει. Χθε είπατε στην συνέντευξή του ότι το τέλειο θα ήταν νίκη με 0, δηλαδή να μην δεχθεί κοντά ο Ολυμπιακός. Τελικά το τέλειο ήταν το σημερινό. Αν το μάθησα να το βρίσκω το πρόσφυγμα και σε μια περφέκτωση η κοτσίρια μου σκανά, σύνδεσε λίγο. Αφινάλη, ο σκορ περφέκτω, άρα δεν είναι λίγο. Ναι, temos uma vantagem, importante, não escondo. Agora, nada está feito. Eu acho que nós fomos muito inteligentes, aquilo que eu pedi durante toda a semana e trabalhámos. Foi uma grande paciência quando tivemos a posse de bola. Não permiti transições a este adversário, que é fortíssimo. Tem jogadores muito rápidos e que nos jogos que eu vi anteriormente foram muito fortes nas transições. E acho que esse foi um fator também importante. E soubemos também ser inteligentes no momento e pacientes no momento em que não tivemos bola. Explorámos as transições, coisa que o adversário normalmente costuma fazer ao adversário. Mas também sabíamos que esta equipa, quando tem um ADN de uma equipa muito ofensiva e que se iria expor em alguns momentos do jogo. Foi isso que nós. Por isso é que eu digo que nós fomos muito inteligentes da forma como recebemos a informação, abordámos o jogo e pusemos em prática. Όχι, σήμερα ήταν πραγματικά ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλοπαθμένο από την πλευρά μας. Δεν κρύβει πως υπάρχει ένα μεγάλο προβάδισμα για μας, ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Όμως δεν έχει τελειώσει, όπως είπαμε, τίποτα. Όλα όσα γίνονται είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Προετοιμάζουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας το παιχνίδι, με τον τρόπο έτσι όπως πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος. Σήμερα καταφέραμε να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Κάναμε ένα έξυπνο παιχνίδι. Είχαμε υπομονή όταν δεν είχαμε την κατοχή της μπάλας. Ήμασταν πάρα πολύ έξυπνοι στο πώς διαχειριστήκαμε τις αντεπιθέσεις του αντιπάλου. Ο αντίπαλος μας έχει πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές που μπορούν πολύ γρήγορα να βγουν σε αντεπίθεση και αυτό είναι κάτι που εμείς το προσέξαμε. Εκμεταλλευτήκαμε τη στιγμή που εμείς είχαμε την κατοχή. Αντιμετωπίσαμε έναν αντίπαλο ο οποίος είναι συνήθως επιθετικός και αναγκάζεται να αφήσει και ένα πίσω, αναγκάζεται να είναι εκτεθειμένος πίσω. Εκμεταλλευτήκαμε πολύ καλά τις στιγμές που είχαμε εμείς την κατοχή της μπάλας και σε γενικές γραμμές κάναμε ένα έξυπνο παιχνίδι με πολύ υπομονή. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι το γεγονός ότι το όσο προετοιμάσαμε το παιχνίδι αυτό, καταφέραμε να το φέρουμε εις πέρα στην πράξη μέσα στον αγώνα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που έχουμε καταφέρει, όμως ακόμα έχουμε κι άλλο ένα παιχνίδι. Από πάρα στην επίκληση με τον κόσμο, δηλαδή, πώς σχολιάζει ο κόσμος αυτή την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά το τέλος του μάτς. Μου κομμάτες ότι έφερε και ζωή τη θεραπεία πάντα σε όλο για το κοινό. Βάλλον που άλλο είναι evidente que gostamos de ser conhecidos pelo nosso trabalho. É sinal que nós estamos, aquilo que estamos a fazer tem tido resultados positivos, mas volto a dizer, aquilo que eu disse aos atletas sai para mim, continuar a trabalhar, temos uma temporada muito longa, um campeonato que já vamos começar no sábado e que vai exigir da nossa parte máximo foco e concentração. E, portanto, aquilo que eu disse para os jogadores também serve para mim, como é evidente. É muito certo que o nosso trabalho se anagnorizou και τα αποτελέσματα ικανοποιούν τον κόσμο. Αυτό δείχνει πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά, πως κάνουμε καλά αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Όμως ακόμα είμαστε στην αρχή μιας πάρα πολύ μακριάς περίοδου, τίποτα δεν έχει ακόμα κρυφθεί, δεν είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Και αυτό που έχει να πει στους ποδοσφαιριστές του είναι ότι πως έτσι, τόσο καλό όσο δουλεύουν μέχρι τώρα, έτσι θέλει να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Το ίδιο λοιπόν να δουλεύει στους ποδοσφαιριστές του ισχύει και για τον Νίκη. Και αυτό είναι μια ευθύνη τεράστια. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνιση. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι απολύτως σεβαστό ένας προπονητής να λέει αφού υπάρχει ένας δεύτερος αγώνας πρέπει να περιμένουμε να δούμε τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Αυτό δείχνει σοβαρότητα και οργάνωση σε μια ομάδα. Όμως ξέρουμε πολύ καλά γιατί στην Ελλάδα ζούμε ότι από απόψε το βράδυ ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος και θεωρεί σχεδόν δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στους ομίλους της Champions League. Και πολλοί ίσως ζητήσουν ακόμη μεγάλες μεταγραφές. Θα πούμε ότι τώρα ίσως έχουν περισσότερα χρήματα στο κλαμπ, ίσως ζητήσουν μεγαλύτερες μεταγραφές, μεγαλύτερα ονόματα κτλ. Εσείς πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι όπως είναι η ομάδα Champions League που μπορεί να είναι ανταγωνιστική στο Champions League παρά το γεγονός ότι δεν έχει κρυθεί ακόμα το οτιδήποτε ή ότι ο Ολυμπιακός ίσως για να είναι ανταγωνιστικός και στο Champions League χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Καλησπέρα σου, Μωτινιά, και να αυτά δεν συζητώ το ίδιο. Μέσα μου τα μιλούνται, πέρασε και ο Ολυμπιακός στα διαστάνη φάση του Σουλίου του Champions League και στα κόμπερσάντ και στα φιλάντο δε τρανσπερένσιας και βάω πρώτα να είσαι στα Ολυμπιακός παρά για να είσαι ένα σπόρτι για την φάση του Σουλίου τους. Όσο πέρασε και ο Ολυμπιακός στα κομπλέκτ και στα προπαράδια, πέρασε αν δεν άδω στα δεσίδα το ίδιο στα φόρτα παρά για να είσαι στα Σουλίου τους, ο κ. Tudo o que é do foro interno, do que é a nossa ideologia perante o plantel, fica comigo e com a administração, com o presidente e com todos os outros membros e, portanto, não vou falar sobre isso. E volto a dizer, nada está feito. Nós temos casos muito recentes do próprio Barcelona ou do próprio Liverpool com o Barcelona e, portanto, tudo é possível e não podemos facilitar. Sobre transferências não faz sentido, porque tem gente que trabalha muito, está-se a dedicar ao máximo e não seria ético nem justo da minha parte a falar sobre os jogadores que não estejam cá, mas sim falar deste sobre o trabalho que merece todo o meu respeito. Ό,τι συζητιέται ανάμεσα σε εκείνον και στη διοίκηση, μένει εκεί, δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δουλεύουν πάρα πολύ. Και για να είναι η ομάδα πάντα έτσι όπως πρέπει. Και εξάλλου, όπως είπατε και εσείς, τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ομάδων οι οποίες τελικά μείνανε απογοητευμένες από τα αποτελέσματά τους, την Μπαρσελόνα, τη Λίβερπουλ με την Μπαρσελόνα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Και νομίζει πως είναι ανήθικο να μιλήσει για παίχτες οι οποίοι δεν βρίσκονται εδώ, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε κόσμο εδώ πέρα που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και αξίζει συγχαρητήρια για το σημερινό αποτέλεσμα. Πρέπει να μιλάμε για εκείνους και όχι για παίχτες οι οποίοι δεν βρίσκονται εδώ. Ήθελα να σας πω στον κύριο μια ερώτηση προς τον κύριο Μαρτίνς. Απόψε άκουσε το όνομά του εδώ πάρα πολύ δυνατά από τον κόσμο. Όμως το όνομά του θα ακούγεται τώρα και στην Πορτογαλία. Λόγω και του αποκλεισμού της Πόρτο από αυτή την ομάδα και του 4-0 που είχε απόψε ο Ολυμπιακός με τον κύριο Μαρτίνς προς προπονητή. Πόσο τον ευχαριστεί αυτό, γιατί σίγουρα θα γίνει. No caso, jogos iguais, que eu respondi há bocadinho, vale exatamente pelo mesmo. Portanto, o meu trabalho também está feito em Portugal. Toda a gente sabe o meu trabalho que foi desenvolvido durante cerca de 8 anos no principal escalão. E, portanto, fala por si. Έχει αποδείξει την δουλειά του και στην Πορτογαλία. Δούλεψε για περίπου 8 χρόνια σαν προπονητή εκεί. Το γνωρίζουμε καλά και δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι, όπως είπε και πριν, ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε να μιλήσουμε άλλο γι' αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Από τότε που έχετε από το BTFM 87,5 το ραδιόφωνο και από τη σελίδα του Ολυμπιακού για μια ζωή 1925, από τότε που έχετε έρθει στον Ολυμπιακό, είστε σερνός, ταπεινός. Μεγάλα λόγια δεν είχατε τίποτα. Χτίζετε τον Ολυμπιακό το καινούργιο με επιμονή και υπομονή. Πού μπορεί να φτάσει η στιγμή.
δουλειά με τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο του Μιλόρκη από την Ελλάδα. Ας τα δούμε πολύ λίγα. Minha obrigação, meu trabalho, eu faço aquilo que mais gosto, eu sou apaixonado daquilo que mais gosto. Eu sou feliz aqui na Grécia, no Olympiacos concretamente, e portanto isso para mim ainda me dá muito maior motivação, tendo desafios tão grandes, e só tenho que responder à confiança que as pessoas depositaram em mim. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ελλάδα, ότι βρίσκεται στον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι αυτό που τον παθιάζει ακόμα περισσότερο από όλα στη ζωή του είναι η δουλειά του. Και αυτό που θέλει είναι ότι όταν αυτά τα αποτελέσματα έρχονται, αυτό που θέλει να πει είναι ότι αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για να συνεχίσει τη δουλειά του και η αφοσίωσή του γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλή δουλειά στο επόμενο.